ακούσετε την ομιλία της Μελίνας στο Sporting. Στο αύριο.
Εδώ σε αυτό το στάδιο, ανάμεσα στις γυναίκες της Αθήνας, κλιμακώνομαι σήμερα το διάλογο με το λαό. Και αυτός ο διάλογος δεν θα κρατήσει μία ή μία μισή ώρα, σήμερα κράτησε περισσότερο. Αλλά ούτε 10 μέρες που κρατάει ένας προεκλογικός αγώνας. Θα κρατήσει και υποσχόμαστε ο διάλογος αυτός να κρατήσει μία τετραετία και άντε και λίγο περισσότερο. Εγώ δεν έχω το σύνδρομο του σωτήρα, δεν θα μ' ακούσετε ποτέ να πω γνώση Μελίνας. Εγώ λέω ευαισθησία, υπευθυνότητα και πάλι δουλειά. Σκληρή δουλειά, αλλά συλλογική δουλειά. Εγώ δεν αισθάνομαι όπως ο Ναπολέον. Η δική μου τόλμη είναι ότι πιστεύω στο διάλογο και τη συμμετοχή. Γιατί χωρίς διάλογο και χωρίς συμμετοχή δεν υπάρχει ούτε πρόγραμμα, ούτε έργο. Εγώ δεν θα καταλογίσω συγκεκριμένες ευθύνες για τη σημερινή Αθήνα σε κάποια άτομα ή σε κάποιες κυβερνήσεις. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί τίποτα εκτός από την παρελθοντολογία. Εγώ θα πω ότι για τη σημερινή Αθήνα είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Ότι η διεκδίκηση της ζωής, της ομορφιάς, της ανθρωπιάς και της ελπίδας είναι χρέος όλων μας, του κάθε πολίτη. Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια απάθειας, ανοχής και προπαντός υποκρισίας. Η τύχη και το μέλλον της Αθήνας βρίσκεται στα δικά μας τα χέρια. Αρκεί να καταλάβουμε, να το πιστέψουμε και να το θελήσουμε. Είναι η ώρα να ανέβουν στο προσκήνιο οι δημότες της Αθήνας, οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες, οι δημιουργοί, οι γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες. Εμείς που γνωρίζουμε πιο πολύ και πιο βαθιά την αβάστακτη πραγματικότητα αυτής της πόλης. Για μια ωραία Αθήνα. Ζωής και σωτηρίας, έργα ολοκληρωμένα, έργα πνοής που να απαντούν στα σημερινά προβλήματα και τις προκλήσεις εποχής μας. Οι Αθηναίοι πολίτες απαιτούν τεκμηριωμένες προτάσεις, συγκεκριμένες λύσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό θα νικήσουμε. Thank you.
πείσμα όλων εκείνων των συμφερόντων που κερδίζουν από το χάος και τη φθορά της υγείας των πολιτών. Πρέπει να κάνουμε και να συγκροτήσουμε μια Αθήνα από πολεοδομική, οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη. Πολιτική που είναι η πεμπτουσία της αποστολής του Δήμου. Θα σας πω τρία παραδείγματα. Όταν με την απειλή της απόλυσης εκτάκτου προσωπικού κινδυνεύουν να κλείσουν... της πρόνοιας, όταν η γυμναστική στα σχολεία κινδυνεύει να σταματήσει και δεν χρηματοδοτούνται τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Η παρέμβαση του Δήμου είναι ή δεν είναι κέρια και σωτήρια. Αμφιβόλων υπηρεσιών. Η παρέμβαση του Δήμου της Αθήνας στην κοινωνική προστασία είναι λοιπόν μεγάλη σημασία. Ο συνδυασμό μας θα παρέμβει στον τομέα της υγείας με δημιουργία 7 ιατρικών κέντρων και διαμερισμάτα. Για προληπτικό έλεγχο και θεραπεία με συμβουλευτικό οικογενειακό κέντρο με προοπτική επέκτασης στα 7 διαμερίσματα που θα παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού περιεχομένου και υγιεινής στους δημότες. Στη συναφή με την υγεία τομέα της άθλησης, ο Δήμος θα συμβάλλει με τη δημιουργία κλειστών πολυγυμναστηρίων και συγχρόνων αθλητικών κέντρων, ώστε τα παιδιά και οι γονείς να μπορούν επιτέλους να γυμνάζονται στη γειτονιά τους. Σημαντική προβλέπεται να είναι και η συμβολή του Δήμου στον τομέα πολιτισμού, της πολιτιστικής παιδείας και ψυχαγωγίας με τη δημιουργία δημοτικών αίθουσων θεάτρου και κινηματογράφου, αίθουσων συναυλιών, μουσείων, πολυδύναμων οικαστικών κέντρων, εργαστηρίων για την έκφραση των καλλιτεχνικών ανησυχιών των δημοτών, ιδίως των νέων κοριτσιών και αγοριών. Και βέβαια σχεδιάζομαι ίδρυση νέων βρεφών νηπιακών και παιδικών σταθμών. Διαπνέεται το πρόγραμμά μας και το πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Να αγωνιστείτε ώστε η Αθήνα να γίνει μια σύγχρονη πόλη αντάξια της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και των δημοκρατικών παραδόσεών της. Μια πόλη που θα έχει για πρώτη φορά
δήμαρχο γυναίκα. Συγκινήσετε και δεν θα μπορέσω να εξακολουθήσω. Πάρα πολύ με συγκινείτε με αυτή την αγάπη. Όχι. Ένα συνδυασμό σαν το δικό μας, που πρώτη υπόσχεσή του είναι η ενότητα, δεν μπορεί να είναι κομματικός. Και δεν είναι κομματικός. Από την πρώτη μου δήλωση ήθελα να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Έλεγα, δεν αρνούμε τις ιδέες μου, ούτε τις πολιτικές μου θέσεις. Ότι η μοναδική φροντίδα και αποκλειστική μου δέσμευση δεν είναι πλέον παρά μόνο η Αθήνα μας. Και στους φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Με τον οποίο τον τίμησε ο λαός για να γίνει κομματικός βουλευτής, διατηρώντας όμως και τη θέση του κομματικού υπουργού, έρχεται και πάλι να διεκδικήσει την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, του υιοθετημένου. Κυρίου Τρίτη, ο καλύτερος τίτλος για τον κύριο Εύερτ είναι «Ο παράξενος ταξιδιώτης». Προσπαθεί να εξουδετερώσει. Λοιπόν, του υποσχόμαι ότι δεν θα το καταφέρει. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία η
υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησία, με κρίση και με θέληση για μια όμορφη Αθήνα. Με ρώτησαν σε μια πρόσφατη συνέντευξη τι με χωρίζει και ποιες είναι οι διαφορές μου με τον κύριο Τρίτσι. Απάντησα πως μας χωρίζουν τέσσερις λέξεις που χρησιμοποιεί ο κύριος Τρίτσις. Γνώση Τρίτσι, τόλμη Τρίτσι, πρόγραμμα Τρίτσι, έργο Τρίτσι. Και μια πέμπτη λέξη που ο κύριος Τρίτσις δεν τολμά να τη μεταχειριστεί. Η λέξη πίστη. Εδώ και 2.500 χρόνια σε αυτή την πόλη ζούσε κάποιος Σοκράτης. Ο κύριος Τρίτης Δημότης Αθηνών από τις 6 Ιανουαρίου 1990 φαίνεται να τον αγνοεί. Ο Σοκράτης, που τον είπανε το μεγαλύτερο σοφό όλης της γης, είπε «Εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω». Έλα τώρα που ο κύριος Τρίτσις τα ξέρει όλα. Πρέπει να είναι ευαίσθητος και μετρημένος. Ξέρω ακόμα ότι μπορεί και πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε συνεργάτες και να αποφασίζει. Ναι, εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να παραδοθώ ανεφόρον σε μια παράταξη που έλεγα φίδι που πρέπει να του πατήσω με το κεφάλι. Που στο παρελθόν πήρε 51% στην πόλη, θέλω να εκλεγώ δήμαρχος. Ο Τρίτσις προσπαθεί απεγνωσμένα να γεφυρώσει τις παλιές του θέσεις που παραπέμπουν στο Τσε Γκεβάρα με τις καινούριες του θέσεις που παραπέμπουν στην κυρία Θάτσερ. Φίλες και φίλοι, είμαι ανάμεσα σε γυναίκες και θα με καταλάβετε. Θέλω αυτή μας η επαφή να τελειώσει με ένα διαφορετικό, πιο ανθρώπινο τρόπο. Θέλω να σας πω τις σκέψεις μου για την Αθήνα ένα βράδυ που ξημερώθηκα. Αθήνα, μιλώ το όνομά σου και είσαι τόσα πράγματα για μένα. Είσαι το καμάρι μου και η οργή μου. Είσαι η ελπίδα μου και η απογοήτευσή μου. Και η απάτη, το χαμόγελό μου και η θλίψη μου, όμως ό,τι και να είσαι, είσαι η αγάπη μου. Έτσι θα ήταν πάντα και έτσι θα είναι.
Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αθήνα, ήσουν κάποτε μεγάλη, ήσουν το φως των εθνών. Σήμερα δεν είσαι πια, όμως πάντα και από παντού έρχονται οι άνθρωποι σε σένα, όπως ένα ναό, θέλοντας να σ' αγγίξουν, να σε νιώσουν, ελπίζοντας να ξαναβρεις το μεγαλείο σου. Και να, αυτό που ήσουν ζει ακόμα είναι το παρόν. Ακόμα περιμένει. Αθήνα, παρόλα τα χτυπήματα που σου κατάφεραν, η βαρβαρότητα, η απληστία, η εγκατάλειψη, η μαγεία σου υπάρχει ακόμα. Η προσωπικότητά σου είναι μοναδική. Περιμένεις να σε ανακαλύψουμε από την αρχή, να σε αναθρέψουμε και πάλι, να ανθίσεις ξανά με υπομονή και σχέδια. Αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με κατανόηση, με αγάπη και μια σωστή δόση οργής. Σε αυτό το σκοπό είμαι έτοιμη να αφιερώσω ολόκληρη μου τη ζωή. Ευχαριστώ.